Η τομεακή οργάνωση σερών του ΚΚΕ μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών με περισσότερα εφόδια. Αντλούμε αισιοδοξία από όλη την πρόσφατη πείρα και στην περιοχή μας, που με την καθοριστική συνεισφορά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, των μελών και των οπαδών του, που δίνει σήμερα ο λαός από καλύτερες θέσεις στη μάχη απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Αντλούμε πείρα από όλους αυτούς τους δύσπιστους που αναγνώρισαν στα μάτια των πρωτοπόρων αγωνιστών μας πως χωρίς το ΚΚΕ τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από ανθρώπους που πρωτοστάτησαν και συνεχίζουν να πρωτοστατούν στους αγώνες για τη δημιουργία και την περαιτέρω ισχυροποίηση των εργατικών σωματείων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτικών συλλόγων, συλλόγων γυναικών, φοιτητών, ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και γενικότερα την ισχυροποίηση ενός ρεύματος που πρωταγωνιστής θα είναι ο ίδιος ο σεραϊκός λαός που θα παλεύει ασυμβίβαστα για τα δικαιώματά του. Οι υποψήφοι μας είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν για τη μαχητική παρουσία τους στο κίνημα, στους αγώνες, για την ανιδιοτελή προσφορά τους μέσα σε αυτούς, στην περίοδο που ήταν απαγορευμένη η κάθε συλλογική δράση. Όταν επικρατούσε η φράση «θα λογαριαστούμε μετά». Είναι αγωνιστές που μπήκαν μπροστά σε πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, των δομών πρόνοιας, την προστασία των εργαζομένων μέσα στην πανδημία, την προστασία και πρόληψη από φυσικές καταστροφές, την υπεράσπιση του φυσικού πλούτου της περιοχής μας απέναντι στην πράσινη ενέργεια που αποδείχθηκε μαύρη και πανάκριβη για το λαό. Είναι αγωνιστές που μπήκαν μπροστά για τη δημιουργία ενός κινήματος που υπερασπίζεται εργαϊκά λαϊκά δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερή εργασία. Ενός κινήματος που μάχεται ενάντια στον υπερβεστικό πόλεμο, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις κοινωνικές ανισότητες. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ απαρτίζεται με αλφαβητική σειρά από τους παρακάτω αγωνιστές. Βελιώτης Χαράλαμπος, γεννημένος στην Αμάρανθο Αυδίας, παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Χαΐτο Γουστέλα και πατέρας τριών παιδιών, 21, 19 και 16 ετών, μόνιμος κάτοικος Σερών από το 2006. Πτυχιούχος ιατρικής με ειδικότητα στην παιδιατρική και την νεογνωλογία. Πτυχιούχος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας και πτυχιούχος πολιτικών επιστημών. Διετέλεσε επιμελητής Β και μετέπειτα επιμελητής Α στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Εργάστηκε ως νεογνωλόγος στη μονάδα νεογνών του Μεευτηρίου Γέννησης στη Θεσσαλονίκη από το 2014 έως το 2015. Είναι ιδιώτης παιδίατρος, νεογνωλόγος από το 2014 έως και σήμερα. Εκπρόσωπος των φοιτητών Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Φοιτητών της Ιατρικής Αθηνών, εκπρόσωπος των ειδικευόμενων της παιδιατρικής, της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο νοσοκομείο Αγία Σοφία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, έως το 2010, υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση στις περιφερειακές εκλογές το 2010. Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών με την ΠΑΚ από το 2011 έως το 2013. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Σερών με την ΠΑΚ από το 2022. Δήμιζας Πέτρος, παντρεμένος με τρία παιδιά. Τελειόφυτος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΗ Καβάλας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Ρομποτικής του ΔΠΑΕ Σερών. Εργάζεται στην εταιρεία Κοσμοτέ Technical Services και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου της Κεντρικής Μακεδονίας. Σαραντίδου Εθμορφίη, Φιλιό. Εργαζόμενη από το 1993 στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ. Παράλληλα, με την εργασία της, σπούδασε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, πτυχιούχος Ιστορίας Αρχαιολογίας. Υποψήφια στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, στο νομό Σερών, στις βουλευτικές εκλογές, από το 2004 έως και σήμερα. Συμμετείχε στις τοπικές εκλογές από το 2006, ως υποψήφια δήμαρχος στο Δήμο Σερών, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Την περίοδο 2011-2014, εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο. Διατέλεσε χρέη Περιφερειακής Συμβούλου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Συνέβαλε στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας των Σερών, κυρίως της δεκαετίας 1940-1949. Είναι πρόεδρος του Παρατήματος Σερών της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Διατέλεσε πρόεδρος του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Νομού Σερών από το 1995 και για μια δεκαετία.
Σιδέρι μεταξία, ξένια. Χειρουργός, οδοντίατρος με μετεκπαίδευση ως ειδικός ορθοδοντικός. Εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενη. Εκλεγμένη με τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οδοντιάτρων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σερών και αντιπρόσωπο στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Πανσεραϊκός ΑΜΕΑ, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά με τον συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης το 2019. Είναι μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Σερών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Ομού Σερών. Τούσκα Έλενα, λέει. Είναι απόφοιτος της νομικής σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Από το 2008 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών. Ζει και εργάζεται ως μαχόμενη δικηγόρος στον τόπο καταγωγής της, σε Σέρες και Ηράκλεια. Είναι αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Ομού Σερών, του Οικαστικού Συλλόγου Δήμου Ηράκλειας Κύτταρο και της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών. Φαρμάκης Παύλος, ελεύθερος επαγγελματίας Κρεοπόλης, μέλος του Σωματείου Κρεοπολών Ομού Σερών από το 2002. Από το 2004 είναι μέλος της διοίκησης του Σωματείου και αντιπρόεδρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών. Υποψήφιος βουλευτής στον νομό από το 2009 έως και σήμερα. Είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Σερών. Κουβαρτάς Γιάννης. Γεννήθηκε και ζει στις Σέρες. Πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, αναλυτής διεθνοπολιτικών ζητημάτων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε τοπικά σεραϊκά αλλά και πανελλαδικά. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες με μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές. Από το 2021 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με διατριβή στις επιπτώσεις που προκαλεί η αναζήτηση της ενεργειακής ασφάλειας από τα κράτη στους ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο στο φόντο του ανταγωνισμού ή παρουσίας. Υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ το 2019 και υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Σερών από το 2006. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κοινωνικά Αναπήρων Σερών εδώ και 12 χρόνια και μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Σερών.